του Αλγερίου στην Ισπανία για να ανεφοδιάζουν το αντάρτικο της Ισπανίας. Και οπουδήποτε και οποιαδήποτε περίπτωση τύχαινε να βρεθώ με Ισπανούς, χωρίς κανένα ενδιασμό τους πλησίαζα και τους μιλούσα, και βέβαια μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε δευτερόλεπτα ή λεπτά, μεταξύ εμένα και αυτονό δημιουργούνταν μία ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης. Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, πώς αισθάνεστε αυτή τη συμμετοχή σας στον πόλεμο της Ισπανίας? Έχετε μετανιώσει για τίποτα? Εγώ δεν έχω μετανιώσει για τίποτα όσα αφορούν ή έχουν σχέση με την επαναστατική μου δράση. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, ανεξάρτητα αν αυτή η δράση είχε όχι όλα ευχάριστα, αλλά πολλά δυσάρεστα. Και για τα δυσάρεστα δεν έχετε μετανιώσει? Μα ακριβώς για τα δυσάρεστα δεν έχω μετανιώσει, γιατί ήταν συνεπακόλουθα. Όταν μπαίνεις σε τέτοιο χορό, δεν μπορείς παρά να χορέψεις και κάποιος θα σε πατήσει και θα πονέσεις. Τι σημαίνει να αφιερώνεται τελείως ένας άνθρωπος στην επαναστατική δράση? Τι σημαίνει? Ότι πια εσύ δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ανήκεις στην επανάσταση. Γιατί εγώ άφησα μια μάνα, άφησα ένα μικρό αδερφό και άφησα και μια αδερφή. Ας πούμε οικονομικά σε άσχημη κατάσταση. Αυτό δεν είναι κάτι τι το ευχάριστο. Αλλά αυτό το εξουδετερώνει το άλλο, ότι νιώθεις πια ότι ανήκεις στην οικογένεια της Επανάστασης. Αισθάνεστε ότι και σήμερα ανήκετε στην οικογένεια της Επανάστασης? Οπωσδήποτε, ναι. Μπορεί τα χρόνια μου να είναι τέτοια που να μην μου επιτρέπουν να προσφέρω ό,τι θα επέτρεπα πριν 20 χρόνια. Αλλά οπωσδήποτε. Είμαι μέσα στην Επανάσταση, ανεξάρτητα από το βαθμό ή το μέγεθος των υπηρεσιών που μπορώ να προσφέρω στην Επανάσταση. Τι σημαίνει είμαι μέσα στην Επανάσταση? Δεν σημαίνει Επανάσταση, δεν σημαίνει αναγκαστικά ένοπλη εξέγερση. Αυτό που γίνεται καθημερινά, με τις προσπάθειες βέβαια χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων, να νιώσει ο κόσμος ότι δεν είναι μοιραίο επειδή γεννήθηκε σκλάβος να πεθάνει σκλάβος, αλλά καθημερινά κερδίζονται χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, κόσμος σε όλη την υδρόγειο. Αυτή είναι επανάσταση. Άλλο επανάσταση και άλλο ενοπλή εξέγερση. Εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Η Ισπανία με συνόδευε σε όλα αυτά τα χρόνια, μετά που χάθηκε η δημοκρατία, με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή. Και όχι μονάχα στη ζωή σαν άνθρωπος, αλλά και σαν επαναστάτης ιδιαίτερα. Είχε ιδιαίτερη βαρύτητα σε οποιαδήποτε κατάσταση το ότι αυτός πολέμησε στην Ισπανία. Σήμερα θα θέλατε να ζούσατε στην Ισπανία? Θα ήθελα να ζήσω στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα.
και στις δύο χώρες. Αλλά δεν γίνονται και τα δύο. Και έτσι ζω στην Ελλάδα. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση βέβαια θα μπορούσα να ζήσω και στην Ισπανία χωρίς κανένα πρόβλημα, δηλαδή ο κόσμος ξένος. Τέτοια προβλήματα εμένα δεν μου δημιουργούν, πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω τη γλώσσα. Και όταν ξέρεις τη γλώσσα και συνεννοείσαι με ένα λαό, οπωσδήποτε οι δυσκολίες που συναντάς είναι λιγότερες. Δηλαδή, κύριε Σάβα, έχετε δύο πατρίδες. Δύο πατρίδες είναι. Είμαι Ισπανός πολίτης. Υπάρχει νόμος της Δημοκρατικής Ισπανίας. Όσοι πολέμησαν στην Ισπανία σε αυτό το διάστημα είναι Ισπανοί πολίτες. Δεν θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ιδιότητά μου. Είναι περίεργο όταν... Είναι περίεργο, μου φαίνεται ότι λίγο νωρίς έχουμε βάλει το Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο στο σιρτάρι της ιστορίας. Όταν ακούς ένα τέτοιο άνθρωπο, που δεν σου λέει ιστορία, σου λέει και την δική του ιστορία, καταλαβαίνεις ότι κάποτε έχει δημιουργηθεί μια κοινωνιολογική αμνησία για αυτά τα γεγονότα, για αυτή την εποχή. Κοίτα, εγώ το βλέπω αλλιώς. Το βλέπω ότι αυτό το εμφύλιο πόλεμο είναι κάτι ξεπερασμένο, καταλάβεις. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και αυτό που θέλει τώρα η Ισπανία είναι να σε χάσει αυτό το φάντασμα των δύο Ισπανίων. Είναι κάτι που από πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια είχαμε πάθει και πιστεύω ότι έφτασε η ώρα για να το σε χάσουμε. Άλλο πράγμα δεν έσχει. Συμφωνώ, αλλά αυτόν τον άνθρωπο το έζησε. Όχι μόνο ο αγώνας και ο διεθνισμός και όλα αυτά, τα έζησε πολύ προσωπικά. Έχει σχέση με τη μνήμη που εμείς, νέοι Ισπανοί, έχουμε για το Ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή ότι κάπου υπάρχει ακόμα μια ανθρωπινή σχέση με αυτό το περίοδο. Υπάρχει, αλλά ξεπερασμένο. Μήπως, αλλά όταν το βλέπω, ακόμα αυτόν τον άνθρωπο, με δημιουργεί ένα σεβασμό. Ένα σεβασμό όχι για την ιστορία, για την ιδεολογία του, αλλά για την δική του εμπειρία, για την δική του πορεία. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα να το γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο από κοντά, μήπως μπορεί ακόμα να με δώσει κάτι. Και σίγουρα θα σου δώσει και θα μου δώσει κάτι διαφορετικό επάνω σε αυτό το περίοδο που μας μίλαγε. Κύριε Σαββά. Σινιόρ. Buenos días. Buen día. Muy buenas. Muy buena. Yo soy Patricio. Yo soy Pedro. Colegita, ¿eh? Sí. Os queríamos conocer porque hemos visto la vuestra película. Nos parecía un poco extraño por qué un extranjero ha andado allí a España para combatir. No, uno. Bueno, en concreto usted, puesto que ahora estamos hablando con usted. Ah, sí. ¿Cuáles fueron sus motivos para enrolarse sí, en las brigadas? Sí.
mira, en aquel tiempo había dos mundos, uno al frente al otro. Muy claros, ¿no? De un lado era el fascismo y en otro lado era el antifascismo. Thank you.